Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ΔΕΗ, αφού έκλεισε τεχνικά η συμφωνία για τις μονάδες, οι οποίες θα διατεθούν τελικά προς πώληση. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πραγματικά φαίνεται ότι έχουμε την καταρχήν τεχνική συμφωνία για τις μονάδες της ΔΕΗ που θα δοθούν σε ιδιώτες. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη πέρα από τη ΔΕΗ και πολιτικά, καθώς μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν μια από τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Φαίνεται ότι δηλαδή σιγά σιγά τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Καθυστερήσει αρκετά αυτή η διαδικασία, να υπενθυμίσουμε. Είχε πάει πολύ, πολύ καιρό πίσω, αρκετούς μήνες. Yeah. Δέχτηκαν όμως πιέσεις, δέχτηκε και η κυβέρνηση προφανές, δέχτηκε πιέσεις από τους θεσμούς ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Έγιναν οι σχετικές συμφωνίες και από ό,τι φαίνεται έχουν μια σειρά από μονάδες οι οποίες θα δοθούν σε ιδιώτες. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Θα δούμε τι σημαίνει για τις συγκεκριμένες μονάδες. Η λογική είναι ότι αυτές οι μονάδες θα αναβαθμιστούν, θα υπάρχουν και επενδύσεις που θα γίνουν προκειμένου αυτές να μπουν στο σύστημα, να μπορούν να παράξουν ενέργεια. Κάποιες από αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν απευθείας και από κάποιους ιδιώτες για την κάλυψη των δικών τους ενεργειακών δραστηριοτήτων. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα δούμε το μερίδιο της αγοράς της ΔΕΗ να μειώνεται αρκετά. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα φτάσει ακόμα και στο 50% το μερίδιο της αγοράς της ΔΕΗ. Θα δούμε δηλαδή μια πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μας θυμίζει πριν από κάποια χρόνια ό,τι είχε γίνει και με τις τηλεπικοινωνίες όταν ο ΤΕ έχασε το μερίδιο του. Προφανώς με μερίδιο άνω του 50% η ΔΕΗ θα παραμείνει κυρίαρχος στην αγορά. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι ότι θα χαθεί, θα διαλυθεί. Από την άλλη, όμως, θα έχει και ισχυρούς ανταγωνιστές τόσο όσον αφορά τα οικιακά τιμολόγια, όσον αφορά και κυρίως και το βιομηχανικό ρεύμα. Από την άλλη, όμως, αυτό σημαίνει ότι τα επιπλέον χρήματα που θα εισρέψουν στη ΔΕΗ, θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση, η οποία ούτως ή άλλως έχει προβλήματα. Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ χρειαζόταν χρήματα και για επενδύσεις αλλά και για χρηματοοικονομικούς λόγους. Άρα αυτό θα σημάνει αναβάθμιση για το δίκτυο που θα παραμείνει για την εταιρεία. Η λογική είναι να πουληθούν κάποιες μονάδες και οι αναπομείναστες να ενισχυθούν, να αναβαθμιστούν, να πέσουν χρήματα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Και βέβαια αυτό που μας αφορά ως καταναλωτές έχει να κάνει με τα τιμολόγια. Καθώς υπάρχει απελευθέρωση, καθώς θα πέσει νομοτελειακά το μερίδιο της ΔΕΗ, δεν θα βλέπουμε πλέον αυτό που λέγαμε παλαιότερα ως μονοπωλιακές πρακτικές. Θα δούμε προσφορές, θα δούμε διαφορετικά τιμολόγια, θα έχουμε εκπτώσεις. Ήδη έχουμε τώρα την έκπτωση για παράδειγμα για τη συνέπεια, αλλά καθώς βλέπουμε τον ανταγωνισμό να ανεβάζει και αυτός ταχύτητες, θα έχουμε και από την πλευρά της ΔΕΗ μια σειρά από άλλες πολιτικές, κυρίως τιμολογιακής φύσης, προκειμένου να διατηρήσει και το μερίδιό της, αλλά και να παραμείνει ανταγωνιστική σε σχέση με τους νέους παίχτες.